Γεια σας παιδιά, σε αυτό το βιντεάκι που βρήκα στο YouTube αν έβλεπα τυχαία μας λέει ότι αν γελάσεις ή ακόμα και να χαμογελάσεις λίγο, χάνεις. Αν γελάσετε, το βίντεο πάει από την αρχή. Ακόμα είμαστε σε εύκολο στάδιο. Well done if you did not laugh. Now medium level. Μπράβο σας αν τα καταφέραμε. Παιδιά, νομίζω στο δύσκολο θα χάσω. Τώρα είναι το... Ναι, πάω στο δύσκολο. Όχι, παιδιά, θα χάσω. Παιδιά, πρέπει να πω, έχασα. Ελάτε, α, δεν χάσατε στο, σε αυτό το, στο τρίτο level. Εντάξει, δεν θα σας πω αλήθεια, μπράβο. Λοιπόν, θα προσπαθήσω να βρω και άλλο βιντεάκι, μιας και που βρήκα αυτό. Θα το κόψω εδώ, να... Βρήκα διάφορα. Αυτό πάει 30 λεπτά και 17. Αυτό θα βάλω αυτό που πάει 10 λεπτά και 21 δευτερόλεπτα. Είναι το γεγονό. Άγγελα. Παιδιά, άγγελάσετε. Ξαναπάρτε από την αρχή το βίντεο. Και τα δύο βιντεάκια, όχι μόνο το ένα. Τέλεια. Στην αρχή του βίντεο. Βαριά το δόπτωρο. Ποδόσφαιρο, τι θα μπορούσα να πάει στρα... Πώς πάει έτσι. Τόστ.
δίκιο είχε αυτό. Ένα λεπτάκι, να πήρω λίγο πίσω, γιατί δεν κατάλαβα το αστείο είχε. Γιαγιά, κάνω βίντεο! Ναι! Θωρώ βίντεο, αλλά κάνω ταυτόχρονα. Να μην το σχολιάζετε, τέλος πάντων. Γιατί πάντα μου φωνάζουν όταν κάνω βίντεο? Αμάν! Πόσο άπειρος είναι. Πόσο... Πάντα στα βίντεο μου σε μένα δεν είναι σημασία. Ή αν δεν έχουμε ξέρω εγώ μου καμιά φορά και χαίρεσαι πάντα. Πάμε. Δεν κατάλαβα τι ήταν το σωστό εδώ. Του βάλει σχημάζω στη γυάλινη πόρτα. Ρε πόσες φορές του βάλει. Δεν έχει καλή όραση, καθόλου καλή όραση. Τι κάνει αυτός τώρα? Θα το πάρω πίσω να δείτε κάτι έξω να το παρατήσω. Για αυτά, δείτε. Κοιτάξτε, το είδατε, κοίτα. Τι ουρά την τρέχει από πίσω. Η Λόρι, μην ξέχασες και εμένα τι κάνεις. Σε έρχομαι και εγώ μαζί σου. Εντάξει, καλά θα ήταν να έχω και άλλο κανάλι για να βλέπω βιντεάκια στο άλλο. Αλλά ένα έχω. Τι να πω κι εγώ. Με κλειστά μάτια! Τι θα κάνεις με κλειστά? Ναι, φίλε μου. Τι αποφεύγεις, τίποτα δεν αποφεύγεις. Ναι. Ω, ρίλες. Όταν κοροϊδεύεις, ναι. Σε αυτό... Ναι, αυτό σου κοροϊ... ναι, είμαι ο Σπούτερμαν. Σπάινα. Πού είναι η στίζου, ρε? Ό,τι να είναι. Μην προσπίστε το Σπάιντερμαν. Γιατί δεν πήγε... Θα πάει καλά. Γιατί ο Σπάιντερμαν όταν υπάρχει. Ένα πουλάκι μπήκε με... Κοιτάξτε, ήταν σε φάση στην αρχή error και μετά μόλις πλησίασε λίγο. Και φάγε και λίγο κάρπα. Τι κάνει, ρε? Νομίζω, παιδιά, έχω χάσει το challenge. Ξέρετε, να γελάσω, θα το δω από την αρχή, δεν μοιάζει. Σιγά, μην κάνω έτσι πράγμα. Τέλος πάντων. Ναι.
Τι θα πάει στο ρομπό τώρα. Ο παναγιά μου κύριε. Κατάκι με τρόμαξες. Πάλι ποδόσφαιρο. Τι θα πάει στο διαφήμιση. Τι έγινε, ας το δεις. Κοίτα, ούτε εγώ έχω καλό σημάδι με το ποδοσφαίρο. Ένα λεπτάκι πριν το κλείσω. Το κλείσα και το ξανάνοιξα γιατί μου έκανε κάτι τέτοιο. Ξέρετε, νομίζω σας τα έκανα και σας. Οπότε, τόσο πάρα χρειάστηκε να το κλείσω και το ξανάνοιξα. Δεν έχω μπαταρία. Τέλεια. Έχω δίκιο. Να τελειώσω το βίντεο μου, περίμενε. Κρίμα είναι το γατί. Α, κρίμα είναι το σκύλι ρε, το αφαίρεις τρίχες. Τρίχο το αφαίρεις να... Κρίμα είναι. Οπα, τι είναι. Τέλος. Μία γάτα χάθηκε, αλλά είναι ακριβώς εκεί που... Κινέζικα είναι. Πέσε πάνω. Προσπαθείς. Φίλε μου, τι κάνεις, τι σημαδεύεις. Απλά έζηρα τις παντόφλες του, ποιον το νόημα. Αυτό το πήρε όμως το φρούτο. Τουλάχιστον. Τι κάνω. Πήρε και τη... Πήρε όλες τις κουράδες. Τις τα... κακάκια, ναι. Τα σκυλιά, εντάξει το σκυλί θα το κάνει και ένα θείο. Κοιτάξτε, ήρθε το σκυλιός. Κρίμα είναι, λυπηθείτε το λίγο. Τα σκυλιά δεν κάνουν τα γενέθλια, δεν γιορτάζουν ποτέ τα γενέθλια. Άσε και το σκυλάκι να κάνει, να γιορτάσει γενέθλια. Κοίτα το πόσο χαρούμενο είναι. Θα νομίζει βασικά ότι θα σβήσει όλες για πρώτη φορά. Τι είναι αυτό, φίλ, μικρό. Παιδιά, τι είναι αυτό. Μη μου πεις θα πετά, χτυπάω το και θα τρομάξει, θα πετά σε γέγι. Α, δεν πετάχτηκε πάνω του. Πάντα έχει τσαμπούτου. Ναι.
Τέιν. Τι θα έχει. Ο Δίδα. Περίμενε, δεν κατάλαβα. Τέλος πάντων. Πες όπου. Ω, βιντάκι. Ρε, θα σας πατήσω προσοχή, ρε! Προσοχή, ρε! Ρε, δεν τα βλέπετε τα αυτοκίνητα! Προσοχή, ρε! Θα σας πατήσουν τα αυτοκίνητα, ρε! Α, καλά, ούτε τους νοιάζει αν θα τους πάει. Ρε, θα σε απαντήσει, ρε, το αυτοκίνητο. Θα το χάσω. Ναι. Τι είναι αυτό. Θα δούμε να δω κανένα εντάκι. Πάλι. Θα σου πω τι να δούμε το ίδιο τι αυτό. Τώρα... Αυτό που κάνει το μωρό δεν ξέρω καν που το έμαθε. Μην το κάνετε παιδιά, ειδικά στο σχολείο θα φάτε αποβολή μια εβδομάδα. Νομίζω αυτό θα είναι αστείο. Λέγε να βρω μου έμεινα. Αφού είναι και παιδιά, δεν σε χωρί. Αχ, ρε φίλε. Ήσουν πολύ κοντά σας. Οι κούνιες είναι λίγο επικίνδυνες, τελικά. Ω, έκαμε! Τούμπα! Κοιτάξτε τον, να βάλω πίσω. Έκανε μπακ. Ω, έκαμε μπακ φλιπ! Μπράβο, καλό. Είναι σαν κάρμα. Εντάξει, δεν είναι τα... Ναι. Αυτό με τις... Αυτά με τις σκούνιες θα μου δημιουργήσουν καμιά φοβία για τις σκούνιες. Παναγίτσα μου. Τι κάνω. Κοίτα κι άλλο. Μπράβο, δεν ξέρεις ότι είναι παιδική. Είσαι χαζή. Ρε τι κάνετε. Τα σπάσω τα πράγματα, ρε. Ού, νερό τσουλίτρα και από εδώ. Δεν πήγε. Σχοινάκι. Τι έγινε. Παιδιά, θα το κάνω λίγο πώς να σας πω κάτω, κάτι. Αυτά τα παιχνίδια, οι κούνιες, οι τσουλήθρες και όλα αυτά που γυρίζουν, νομίζω δεν θα με κάνει να γελάσω αυτό το βίντεο, θα μου δημιουργήσουν όλα φοβίες. Αλήθεια. Ναι.
πάει και κάρμα. Πάμε, πάμε, δεν μοιράζει, χωρίς τρόχο, τι να το κάνεις. Δεν ήταν πολύ καλό άτομο. Θα του βάλω 0 στα 10. Αχ, τσακρίσαν. Κοιτάξτε, δεν ξέρω ότι γι' αυτό ο τύπος. Όταν δεν ξέρεις να χειρίζεσαι σωστά τη γυμναστική, τι να σας κάνω, έτσι είναι. Περιμένε. Όπα. Αυτό. Αν ήταν ίσιο, ήταν νομίζω τα σκουράκια να παίρνουν μέσα σε μια ρόδα και να μου τρέχουν, 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 τρέχουν και να σταματήσουν, θα κάνω λίγο σκύκλους. Μόνο που αυτό είναι λίγο ζαβό και αντί για σκουράκια είναι για ανθρώπους. Είναι σωστά που τα σκουράκια κάνουν σύντροφο. Μην προσποιήσετε τα σκουράκια γιατί δεν είσαστε. Όπα, πώς το πάθες αυτό. Δεν πειράζει, θα μάθεις να κάνεις. Πώς γίνεται να το πάθεις αυτό! Νομίζω σε μπερδεύτηκες, αυτό δεν είναι σουήθρα. Σοβαρά τώρα, προσπάθησε να ανέβεις με τα πόδια της. Ναι. Άρα η ρίστα είναι πιο ήσυχη όλο αυτό. Τι ζωή είναι αυτό. Κροκόδιλος είναι. Τουλάχιστον να μην φοβόμαστε ως τώρα. Ο Παναγιά μου και Χριστέ μου. Φοβάμαι Παναγιά. Απλά γλίστρισε και μέσα μέσα σου. Τα παιδικά και τα μικρά τα παιδικά μην τα πιάνετε. Είναι για μουρά, όχι αυτό. Ναι. Βούλιαξε. Μέσα στο νερό. Δυο λεπτάκια χτυπάει. Παιδιά, δεν άνοιξα το κουδούνι. Χτύπησε η πόρτα και άνοιξα. Περίμενε και μείνω ρε, δεν μπήκα μες στα μπαξι ρε. Το πάντε τα σκλαδιά γλιστρά, δεν πάντε. Εγώ αν ήμουν σε θέση σου δεν θα το τάιζα αυτό. Το έχω πάθει και εγώ να πέφτεις. Το έχω πάθει και εγώ. Είμαι ακόμα λίγο μικρός για να μπορώ να κάνω. Και κάθε φορά που πάω να πιάσω βάζω δύναμη. Αλλά δεν μπορώ. Πέφτω. Ο κεντρό τα μούτρα μου. Πάντα το παθαίνω σε αυτό το παιχνίδι. Θα μεγαλώσω ακόμα λίγο και θα δυναμώσω αν μπορώ να το κάνω. Το έχω πάθει τόσες φορές. Πάντα το παθαίνω βασικά.
Πάντα ήθελα το κάνω, αλλά δεν μπορώ, είναι δύσκολο. Είναι τι... Επίτηδε. Φάνηκε σαν επίσης επίτηδες μέσα, ας πούμε. Μπρο, είσαι καλά, ζεις, ή πνίγηκες. Μάλλον δεν ζεις. Πάλι διαφημίσεις. Κοιτάξτε, αυτά εδώ τα πράγματα δεν έχω και νομίζω δεν πρέπει να πάρω ποτέ στη ζωή μου, γιατί θα πάθω αυτό που έπαθε και αυτό εδώ η Δήμης. Οπα. Ο. Τζάμπα το φτιάξες, να το ξέρω εδώ. Μην προσπαθείτε να κάνετε πράγματα που είναι για μωρά. Καταρχάς δεν το χωριστώ. Για ένα... Καλά τα πήγε. Σοβαρά! Είναι έξυπνο να το κάνεις αυτό. Κάθεσαι σε αυτό, αλλά είναι σαν να πηγαίνεις με τον... Ξέρετε. Με τον πισινό. Ναι, και δεν πήγε καλά. Δεν ξέρω να πες, σαν να σου. Φαίνεσαι φουλ χαζός. Ωα, κάνε τούμπα, πήγε για... μη μου πεις θα σφινώσει. Τι, τούμπα. Το σκυλί ήρθε έτσι. Είδα σε φάση το σκυλί, έπεσε και το σκυλί, Παναγίτσα μου, είσαι καλά? Ήρθα να σε βοηθήσω, Παναγίτσα μου. Κοιτάξτε το σκυλί πόσο αγχωμένο είναι. Αγχώθηκε ότι έχασε τον ιδιοκτήτη του. Πάνε με τα μούτρα. Πνιγήκανε. Ναι. Για να είμαι ειλικρινής, φάνηκε σαν να έσυρε το ιντούρτα επίτηδες. Φάνηκε. Κοίτα, αυτό με το... με το γύρω-γύρω όλοι, πώς λέγεται. Όταν κάνεις τον άλλον πολύ γρήγορα και το αφήνεις από το μανία, πας σε άλλο γαλαξία. Και το έχω πάθει και εγώ να πάω σε άλλο γαλαξία. Τέλος πάντων. Έπες, ναι. Τι σου φτάξε το πράγμα και έτρεξες? Είχε κανένα σκουλίκι ή γαφίδι? Πήγε ανάποδα. Αποτυχημένο backflip.
Σίγουρα ήταν φάρσα από κάτω. Τώρα πάμε. Αυτό κάποτε φοβάμαι λίγο να το κάνω. Ξέρετε, όταν έχει λίγο καιρό να το κάνω, ξεχνώ κάποτε να το κάνω και φοβάμαι λίγο, αλλά ύστερα το κάνω γιόλο. Πείτε μου ότι κι εσείς φοβάστε την πρώτη φορά. Ελάτε. Πείτε μου το στα σχόλια. Όποιος δεν φοβάται, εντάξει, τι να το πω. Ναι. Αφού είδες ότι δεν είχε χώρο να πας, το ήξερες ότι θα πέσεις. Τι πήγες. Απλά πέσεις επειδή είδες, τι να σου πω κι εγώ. Μπράβο. Σκύλι είναι. Τα σκυλιά ξέρουν να σκάβουν στο χιόνι. Κοιτάξτε τι ήθελα. Δεν ξέρω τι ήθελα να κάνει. Να κάνει κάτι φούλκο, αλλά... Ω, Παναγία μου και Χριστέ μου! Σκυλί, τι κρατάς? Κρατάει κάτι. Όχι, ιδέα μου ήταν. Την τράβηξε όταν τρέχουν τα σκυλιά και δουν κάτι... Τρέχουν πόδι! Και το κρατάς από το κοδάτο. Ω, παρε, περίμενε, πω! Ναι. Τέλειωσε το βίντεο. Αυτό. Ωραία. Ελπίζω να σας άρεσε. Κάντε like. Εγγραφή ή στα αγγλικά subscribe. Και αν θέλετε να... Βλέπουμε τέτοια βιντεάκια, γράψτε μου το κάτω στα σχόλια. Ναι, καλό θα ήταν να είχα άλλο κανάλι για αυτά, αλλά τι να πω, ένα έχω. Να κάτσω να κλαίω. Το καλό είναι ότι όλοι οι subscribers μου θα είναι σε αυτό. Και δεν θα χρειάζεται να κάνω πολλά βίντεο και στα δύο κανάλια για κατάλαβα. Θα πάμε στο επόμενο βίντεο. Και αν θέλετε να κάνω και βίντεο με τον εξάδερφό μου, που νομίζω έχω ξανακάνει και, και είναι ήδη ανεβασμένα, δεν έχω ούτε μπαταρία, έχω 5%. Ναι, γράψτε μου κάτω στα σχόλια αν θέλετε να κάνω και με τον εξάδερφό μου βίντεο. Θα πω στο επόμενο βίντεο. Bye bye!